Είχαμε παρέμβαση στο ανώτατο εισαγγελικό επίπεδο, εισαγγελέα του Αρειοπάγου, η Γεωργία Αδηλίνη, αφού τελείωσε το διασωστικό έργο με τις ανίποτες καταστροφές στη Θεσσαλία, παρενέβη σήμερα με μία παραγγελία η οποία είναι εντελώς στοχευμένη. Ναι. Δεν λέει γενικά αναζητήστε ευθύνες, δηλαδή ψάξτε ψήλου στάχυρα. Ναι. Έχει συγκεκριμένα έργα, συγκεκριμένα κονδύλια, συγκεκριμένους ανθρώπους τους οποίους στρέφει την έρευνα για αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Θα ξεκινήσω από τα πρόσωπα. Η έρευνα εστιάζεται πρώτα-πρώτα στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Τον κύριο Αγοραστό. Μάλιστα. Τους αντιπεριφερειάρχες όλων των νομών. Μάλιστα. Καρδίτσας, Τρικάλων κλπ. Στον αντιπεριφερειάρχη που ήταν αρμόδιος για την προστασία, την πολιτική προστασία και την κλιματική κρίση. Στις δημοτικές αρχές δύο πόλεων. Της Καρδίτσας πρώτα και του Βόλου δεύτερα. Μάλιστα. Δήμαρχος και αντιδήμαρχος. Αυτά είναι τα πρόσωπα που μπαίνουν στο στόχαστρο της έρευνας. Δηλαδή οι περιφερειάρχες, αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες, ναι, κατά νομό, ο αντιπεριφερειάρχης για την κλιματική κρίση και την πολιτική προστασία, Δήμος Καρδίτσας, Δήμος Βόλου, δημοτικές αρχές των δύο περιοχών. Για ποιο πράγμα, ναι, η έρευνα είναι στοχευμένη χρονικά. Δεν λέει γενικά ψάξτε από τον καιρό του ΝΟΕ, λέει ψάξτε τι έγινε από το 20 μέχρι το 23. Δηλαδή στη μετά Ιαννό εποχή. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι γίνανε τα κονδύλια ένα, mm-hmm, και δύο, τι γίνανε τα έργα.